Κανένας δικός σου δεν είναι ασφαλής. Μια ανάσα μόνο του Πολυχρόνη Κουτσάκη. Ένα καταιγιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα μέσα στα Χανιά της κρίσης. Μια ανάσα μόνο. Μια διαφορετική περιήγηση στα Χανιά της σύγχρονης εποχής υπόσχεται το βιβλίο του Πολυχρόνη Κουτσάκη «Μια ανάσα μόνο» που παρουσιάστηκε χθες στο Πνευματικό Κέντρο. Οι πιο δημοφιλείς γωνιές της πόλης αλλά και τα σκοτεινά σημεία της φωτίζονται μέσα από τις σελίδες του αστυνομικού μυθιστορήματος. Κάθε σελίδα του δημιουργεί και μεγαλύτερη αγωνία στον αναγνώστη που συμπάσχει και ακολουθεί την ιστορία με συνεχείς ανατροπές, γρήγορους ρυθμούς και έξυπνες ατάκες. Είναι το δεύτερο βιβλίο μιας αστυνομικής τριλογίας που διαδραματίζεται στα Χανιά και ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο με τον Καιρός για Ήρωες. Οι κεντρικοί ήρωες είναι έφηβοι, αλλά υπάρχουν και αρκετοί ήρωες μέσα στο βιβλίο που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Οι οποίοι αυτοί οι έφηβοι ζουν και πηγαίνουν στο σχολείο, εδώ, στους χώρους που όλοι γνωρίζουμε, της πόλης. Βλέπουμε μέσα από το βιβλίο πολλά γνωστά μέρη των Χανίων. Βλέπουμε, θέλω να πιστεύω, τα καλά και τα κακά της πόλης. Και ταυτόχρονα ζουν μια μεγάλη περιπέτεια, αφού αυτό το μυστήριο το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Καιρός για Ήρωες συνεχίζεται στο Μια Ανάσα Μόνο, αφού ο κεντρικός ήρωας ανακαλύπτει ότι ο μεγάλος εχθρός του και αρχηγός του υποκόσμου της πόλης εξακολουθεί να είναι ελεύθερος και πολύ, πολύ ζωντανός και να τον κυνηγάει. Το βιβλίο πραγματεύεται τη σχέση των εφήβων και τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης σε συνάρτηση με τον υπόκοσμο και τα ηθικά διλήμματα που βασανίζουν τους ήρωες καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της ιστορίας. Ο εμπνευσμένος Χανιώτης συγγραφέας παράλληλα επιχειρεί μια ξενάγηση στα γραφικά σοκάκια, διατηρώντας ωστόσο μια καταγγελτική ματιά στα όσα πληγώνουν την ιστορία και την αισθητική της πόλης μας. Την πόλη την αγαπάω πάρα πολύ και βρήκα την ευκαιρία μέσα από αυτά τα βιβλία να μιλήσω και για την πόλη, δηλαδή δίνοντας μέσα από μια περιπέτεια τις γωνιές της που μου αρέσουν και τις γωνιές της που δεν μου αρέσουν. Οπότε το να βάλεις έναν έφηβο να μιλάει και για αυτά που δεν του αρέσουν στην πόλη είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος να μιλήσεις και για αυτά που εσένα σε απασχολούν. Ο Πολυχρόνης Κουτσάκης, εκτός από καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης με πλούσια δραστηριότητα επιστημονική, είναι και συγγραφέας δεκάδων θεατρικών και λογοτεχνικών έργων τα οποία παίζονται, κυκλοφορούν και βραβεύονται σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν τιμή όχι μόνο για τη γενέτειρά του τα Χανιά και την Κρήτη, αλλά για την Ελλάδα ολόκληρη η επιστημονική και πολιτιστική του παρουσία στα δρόμενα του τόπου μας. Για το βιβλίο μίλησαν οι φιλόλογοι Μαρία Γαλανάκη, Εύα Μαζοκοπάκη και Δέσποινα Μαρκουλάκη, ενώ μαθητές λυκείου παρουσίασαν δραματοποιημένα αποσπάσματα. Η εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών, τις εκδόσεις Πατάκη και το Φροντιστήριο Πρωτοπορία.